και πάντα όσα, εάν δίσωσιν επί της γης, έστε δεδεμένα εν το ουρανό. Και πάντα όσα, εάν λύσωσιν επί της γης, έστε λελειμμένα εν το ουρανό. Αυτά είναι λόγια αυτού του Κυρίου μας, Ματθαίος 18:18, που είχε πει στους μαθητάς. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ. Ταύτην γάρ την χάριν και την δύναμην έλαβον παρά Χριστού. Διό και υπακούσεις αυτής και ούκαν τη λέξεις αυτής ή να μη προξενήσεις απώλειαν της εαυτού ψυχή. Είδατε, θα υπακούσεις εις αυτούς, δεν θα αντιλέξεις, θα πεις και γιατί, για να μην προξενήσεις βλάβη και απώλεια στην ψυχή σου. Σε αυτό θα ήθελα λίγο να μείνω. Αγαπητοί μου, πρέπει να σας το πω ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που σκάζουν τον πνευματικό τους. Μα τον σκάζουν πραγματικά. Εκεί επί τόπου τον σκάζουν. Και γιατί και πώς. Και δεν μπορώ και εγώ. Και... Μα σε έφερε με το ζόρι ο πνευματικός. Μα αν δεν έχεις πρόθεση, τότε γιατί πήγες στο πνευματικό. Μα όταν πηγαίνουμε αγαπητοί μας στο πνευματικό, θα πάμε με την πρόθεση να υποταχθούμε. Και όχι να αντιλέγουμε. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Επιβαρυνόμεθα πολύ περισσότερο με το να αντιλέγουμε. Μάλιστα κάποτε κατά σύστημα μερικοί αντιλέγουν και δεν υπακούν και επιμένουν στο να αμαρτάνουν κατά έναν τρόπο ασύστολο που, σας το λέγω αλήθεια, κουράζουν φοβερά τον πνευματικό τους. Που θα ήθελε το πνευματικό τους να μην τους είχε καθόλου για εξομολογουμένους. Αποκάμπτουν, δεν μπορούν οι πνευματικοί. Σας το λέγω αλήθεια αυτό. Κάποτε αναγκαζόμεθα να πούμε σε κάποιον «Δεν θέλω να ξαναέρθεις να εξομολογηθείς». Διότι εγώ έχω μια ευθύνη για την ψυχή σου. Εάν εσύ κινείσαι έτσι, όπως κινείσαι, με αντίλογον και με ανυπακοή, τότε και επαναλαμβάνεις πράγματα τα οποία πώς γίνεται, είναι κάποτε πάρα πολύ. Είναι μερικά, αγαπητοί μου, πολύ σοβαρά πράγματα. Δεν είναι εκείνο το ευόλιστον που έχουμε όταν είμαστε, ως άνθρωποι όλοι, που περπατάμε στη ζωή μας και γλιστράμε. Όλοι έχουμε το ευόλιστο, δεν πρόκειται περί αυτού. Αλλά κάποτε για μερικά σοβαρά πράγματα, άκρως επικίνδυνα, στα οποία εμείς επιμένουμε έτσι να κάνουμε. Και πηγαίνουμε στο πνευματικό και του λέμε, θα το κάνω εγώ έτσι. Μα ξέρω εγώ, δεν μπορώ, το κάνω έτσι. Τον σκάζουν το πνευματικό. Σας το βεβαιώνω ότι δεν συμφέρει αυτό για αυτούς. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του ότι να υπακούετε εις τους ηγουμένους σας. Οι ηγούμενοι εδώ είναι τώρα ποικίλοι. Είναι και οι κυβερνώντες, είναι και οι πνευματικοί, έχει γενικό χαρακτηρισμό ηγούμενος. Πείθεστε και υπήκετε τις ηγουμένες ημών. Πείθεστε και υπήκετε. Να πείθεστε και να έχετε υπακοή στους ηγουμένους σας. Εις τους πνευματικούς σας προϊσταμένους. Οποιασδήποτε μορφής και αν είναι. Επίσκοπος είναι. Πρεσβύτερος είναι, πνευματικός είναι, διοικητική είναι, έχει εξουσία, πνευματική είναι εξουσία, ηγούμενος, γενικά. Και λέγει ο Απόστολος ότι αυτοί, και να μην τους λυπίζετε, γιατί αυτοί αγρυπνούν για σας, ως λόγον αποδώσοντες, γιατί θα δώσουν λόγο για σας. Και μην τους λυπίζετε, διότι για σας είναι αλυσιτελές, ασύμφορον. Δεν σας συμφέρει να λυπίζετε τους πνευματικούς σας πατέρες, διότι θα σας τιμωρήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι ας προσέξουμε στο σημείο αυτό, να έχουμε υπακοή όταν μας πει ο πνευματικός δεν θα κοινωνήσει. Θα λυπηθείτε, θα κλάψετε. Μην λέτε, γιατί πάτε, γιατί όχι θα κοινωνήσω. Ρε παιδάκι μου, δεν θα κοινωνήσεις, το καταλαβαίνεις. Κάποτε προσπαθούν να υποκλέψουν την συγκατάθεση. Και τι έβγαλες? Κοινώνησες. Και τι έβγαλες? Με το ζόρι. Και νομίζεις πως θα κατοικήσει ο Χριστός μέσα σου? Θα σου αφήσει μπιλιέτο καταδίκης. Δεν θα ωφεληθείς τίποτα. Βλέπετε? Δεν θα αντιλέξεις λοιπόν. Γιατί θα προξενήσεις απώλεια στη δική σου ψυχή. Ή γάρ
ο αντιλέγων της κατά σάρκα γονεύσιν εις α μη απηγόρευτε το θείο νόμο θανατούτε κατά των νόμων πόσο αντιλέγων της κατά πνεύμα πατράσιν ούτω πνεύμα του Θεού διώκει απ' αυτού και την οικίαν απόλυση ψυχήν εάν είναι βαρύ πράγμα στους φυσικούς σου γονείς να αντιλέγει κάποτε κακολογούν. Και μάλιστα ο παλαιός νόμος έλεγε ότι ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, αυτός που κακολογεί τον πατέρα του και τη μάνα του, κακολογώ θα πει βρίζω, όχι δέρνω, βρίζω, πόσο μάλλον να δείρει κανείς. Πόσο μάλλον να δείρει κανείς. Σαν με θάνατο θα έθανα τούτο. Δεν ξέρω ποτέ αν έχει, ελπίζω να μην υπάρχει κανένα σοδομή γέννητο. Αλλά έχω όμως γνωρίσει, αγαπητοί μου, περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν φωνεύσει τον πατέρα τους. Που έχουν φωνεύσει τον πατέρα τους. Είναι φοβερό πράγμα. Όσες φορές το έχω ακούσει αυτό, τι να σας πω, έχω πάθει έκπληξη που να μην μπορώ να πω μία λέξη. Το συλλάβατε αυτό τι σημαίνει? Πέστε μου, θα μπορούσατε να κοιμηθείτε στο κρεβάτι σας αν ξέρατε ότι εφωνεύσατε τον πατέρα σας? Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Ο νόμος ο παλαιός έλεγε απλώς εάν κακολογήσεις τον πατέρα σου είχες θανατική εκτέλεση. Να τον βρεις. Εάν αυτό δια τους φυσικούς γονείς λέει εδώ ο Άγιος Πατήρ, πόσο μάλλον δια τους πνευματικούς πατέρες, τους οποίους μπορούμε να κακολογήσουμε, να βρίσουμε καθιονδήποτε τρόπο, να συκοφαντήσουμε, να βγούμε έξω και να υπούμε αθέμητα πράγματα. Ω, υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν αυτό το πράγμα και βγαίνουν και κατηγορούν και συκοφαντούν τους πνευματικούς των πατέρες με τον πιο ασύστολο τρόπο. Και ρωτάει εδώ, εάν θα το έκανες αυτό, θα αντέλεγες και θα κακολόγει τον πνευματικό σου πατέρα, τι θα πίστευε? Θα έμεινε το πνεύμα το Άγιον σε σένα και δεν θα κατεστρέφεται η δική σου ψυχή με αυτή σου τη συμπεριφορά? Δια τούτο και συμβούλεψε και επάκουσον διατέλους της σεις εμπνεύματι πατράσιν ή να σωθεί σου η ψυχή και κληρονόμος γέννη των αιωνίων και ακυράτων αγαθών. Τούτο λοιπόν να κάνεις. Πήγαινε να συμβουλεύεσαι τους πνευματικούς σου πατέρες με όλο το πνεύμα της υπακοής για να μπορείς να σωθεί η ψυχή σου και να γίνεις κληρονόμος της Βασιλείας του Θεού.